Ευχαριστώ όλες και όλους για την ανταπόκριση και το Ευρωπαϊκό Προοδευτικό Φόρουμ για την Πρωτοβουλία. Ίσως η αίθουσα αποδειχθεί μικρή, την επόμενη φορά η επόμενη εκδήλωση θα πρέπει να γίνει σε μια μεγαλύτερη αίθουσα, αλλά σκεφτήκαμε να πρωτοτυπήσουμε, να πάμε σε μια ιδιόμορφη, ιδιαίτερη αίθουσα. Νομίζω ότι η συζήτηση που καλούμαστε να μετάσχουμε σήμερα, όχι μόνο οι ομιλητές αλλά και εσείς, είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να πυκνώσει στην Ελλάδα και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα γίνει. Γιατί δεν γυρίζουμε σελίδα όπως δημοσιογραφικά συνηθίζεται να λέγεται, αλλά νομίζω ότι μπαίνουμε σε ένα νέο κεφάλαιο ή ίσως καλούμαστε να γράψουμε τις πρώτες σελίδες ενός νέου βιβλίου. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτός ο Ιούνιος είναι γεμάτος γεγονότα ιστορικής σημασίας. Η Συμφωνία για το Μακεδονικό, την οποία τη χαιρετίζει όλος ο πλανήτης με εξαίρεση τη Νέα Δημοκρατία, τη Χρυσή Αυγή και το αδελφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το ΒΕΜΕΡΟ, το εθνικιστικό, στα Σκόπια, όπου την καταγγέλουν, αλλά για τους εντελώς αντιδιαμετρικούς λόγους και αλληλοανερούνται. Το ΒΕΜΕΡΟ λέει ότι ο Ζάιφ τα έδωσε όλα στον Τσίπρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με αυτούς που τον έχουν ποδηγετήσει, δηλαδή την ακροδεξιά ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ισχυρίζεται ότι ο Τσίπρας τα έδωσε όλα στο ΖΑΕΦ. Όλοι οι άλλοι, ο ΙΕ, η Κομισιόν, ο Τούσκ που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η συντριπτικότατη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Νίκος Αναστασιάδης που ανήκει επίσης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο παγκόσμιος τύπος, συγχαίρουν για την τόλμη, το ρεαλισμό, τη διορατικότητα, τους δύο ηγέτες, γιατί σε μια εποχή που κερδίζει έδαφος ο νοσηρός εθνικισμός, εδώ έχουμε μια ιστορική συμφωνία που είναι νίκη της διπλωματίας, που ανοίγει ορίζοντες. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο. Το δεύτερο είναι ότι οι πάντες προεξοφλούν, ότι διανύουμε πια τα τελευταία μέτρα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια και αύριο στο Eurogroup επιδιώκουμε το συνολικό πακέτο της συμφωνίας να περιλαμβάνει και την πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους που μέχρι να κλειδώσει και να ανακοινωθεί εμείς προσπαθούμε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις ελληνικές διεκδικήσεις. Και τώρα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Νομίζω ότι η πρόκληση για όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ιδίως για τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, τις αριστερές και προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, είναι να θέσουμε επιτάπητος το διάλογο για το ελληνικό σχέδιο που χρειάζεται για την Ελλάδα μετά. Πώς θέλουμε την Ελλάδα τα επόμενα 5-10 χρόνια και πώς θα τη διαμορφώσουμε. Και γύρω από αυτό το διάλογο και αυτήν την πολιτική αντιπαράθεση, προσανατολισμένη στις ανάγκες του μέλλοντος, να οικοδομήσουμε και τις νέες συμμαχίες. Γιατί εν αρχή είναι η στόχη. Για να χρησιμοποιήσω έτσι μια ευαγγελική ρίση. Καμιά φορά συζητάμε συμμαχίες με βάση με ποιον μου αρέσει, με ποιον δεν μου αρέσει. Είναι τελείως λάθος τρόπος. Ο σωστός τρόπος είναι τι πρέπει να κάνουμε. Τι να κάνουμε, που λέγει και ένας παλιός. Και γύρω από αυτό να δούμε ποιοι μπορούν να συζητήσουν και να διερευνήσουν τη δυνατότητα συγκλήσεων, συμμαχιών, διαμόρφωσης πλειοψηφιών. Η ελάφρυνση του χρέους είναι κλειδί. Αλλά νομίζω ότι το βασικό πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αν θέλουμε να μην ξαναζήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία την οδύνη και την ταπείνωση των μνημονίων, την κοινωνική οδύνη και την εθνική δημοκρατική ταπείνωση που συνιστούν η χρεοκοπία και τα μνημόνια, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να απορρίψουμε το μοντέλο που οδήγησε στη χρεοκοπία. Πελατειακό κράτος,
κατανάλωση φούσκα με δανεικά, αναξιοκρατία, διαφθορά, πολυτιλίκια. Πράγματα που σαρώθηκαν μόλις ξέσπασε η κρίση της Lehman Brothers και δεν τα πλήρωσαν αυτοί που οικοδόμησαν αυτή την φούσκα, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού με οδυνηρές περικοπές εισοδημάτων, δικαιωμάτων και κοινωνικών και δημοκρατικών. Άρα νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τα παθήματα της χρεοκοπίας και των μνημονίων πρέπει να γίνουν μαθήματα για να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα της εξωστρέφειας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομίας, του προοδευτικού εξυγχρονισμού και των δημοκρατικών τομών στη διοίκηση, τη δικαιοσύνη, της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, της ανάκτησης ενός ισότιμου ρόλου της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές και στις παγκόσμιες εξελίξεις. Είμαστε ήδη στην αρχή της διαμόρφωσης ενός νέου πολιτικού σκηνικού που αναδιαμορφώνει και συμμαχίες, θα δοκιμάσει κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων, κυβερνητικές πλειοψηφίες, διότι η θέση του μνημόνιο-αντιμνημόνιο επανέρχεται τώρα η βασική αντίθεση, η κοινωνική αντίθεση. Συντήρηση πρόοδος, το κοινωνικό θέμα, το δημοκρατικό θέμα, το περιβαλλοντικό θέμα. Και μια αντίληψη που ειδικά φαίνεται στο μακεδονικό για το τι Ελλάδα θέλουμε. Θέλουμε μια Ελλάδα της εξωστρέφειας, των ανοιχτών συνεργασιών, της αυτοπεποίθησης, της διεκδίκησης ενός δυναμικού ρόλου υποφελία της πατρίδας, που κατά τη γνώμη μου είναι η πατριωτική γραμμή, ή μια Ελλάδα φοβική, περίκλειστη, σαν τη μήγα μέσα στο γάλα μες στη διεθνή σκηνή, που ζει με τα περασμένα μεγαλεία και συγχαίει τον πατριωτισμό με την πατριδοκαπηλεία, τον πατριωτισμό με τον εθνικισμό. Θέλω να πω καθαρά τη γνώμη μου. Παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πρώτη ευθύνη για θετικές πρωτοβουλίες που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και αποσπούν παγκόσμιες θετικές αναφορές και σχόλια, κανένα κόμμα δεν μπορεί μόνο του. Και γι' αυτό σε αυτόν τον νέο υποδιαμόρφωση διπολισμό νομίζω ότι η φιλοδοξία και η πρόκληση για το ΣΥΡΙΖΑ είναι να συνεχίσει να κάνει όλα αυτά τα βήματα της εξέλιξής του ως μια σύγχρονη δημοκρατική ευρωπαϊκά προσανατολισμένη αριστερά για να αποτελέσει τον πνεύμονα, τον κινητήρα ενός ευρύτερου συνασπισμού πολιτικών και κοινωνικών δυνάμων με το εύρος που θα μπορεί κάθε φορά να συγκεντρώνει με συμμαχίες για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτές οι προκλήσεις και αυτά τα θετικά βήματα γίνονται όμως σε ένα δύσκολο και προβληματικό διεθνές περιβάλλον και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, να μην είμαστε χαζοχαρούμενα αφελείς. Η Ευρώπη πηγαίνει προς τα πίσω, ο νεοφιλελευθερισμός με την κρίση του διευκολύνει την άνοδο μαζί με άλλα φαινόμενα όπως οι προσφυγικές ροές, η τρομοκρατία, την άνοδο μιας ξενόφοβης λαϊκίστικης άκρας δεξιάς, και στον πλανήτη έχουμε τον Τραμπ, έχουμε τον εμπορικό πόλεμο, έχουμε στη γειτονιά μας τον Ερντογάν και πολλές αβεβαιότητες. Γιατί το λέω αυτό? Διότι θα πρέπει τα βήματα αυτού του προοδευτικού σχεδίου να είναι καλά σχεδιασμένα, να παίρνουν υπόψη τους διεθνείς συσχετισμούς και να προχωράμε και να απλώνουμε τα πόδια μας, να το πω έτσι με μια υπηρώτικη παροιμία, μέχρι εκεί που φτάνει η κουβέρτα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να διασφαλίσουμε το επόμενο διάστημα που βγαίνουμε από την Επιτροπή, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτήρηση με βάση τους ισχύοντες κανόνες, νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, από το περίσσευμα και το δημοσιονομικό χώρο που θα προκύψει μέσα από την νοικοκυρεμένη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών να προκύψουν, όπως έχει στοχοθετηθεί με τον πενταετές, και οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι κοινωνικές δαπάνες, για να μπορέσουμε από το 2022 και μετά
να κατεβάσουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα στο 2% ή και παρακάτω αν τα καταφέρουμε. Και για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, με πρώτο τη μείωση της ανεργίας, που ήταν 27, έχει πάει στο 20 και ο στόχος είναι το 22, το 2022 να κατέψει το 14%, χρειαζόμαστε πριν απ' όλα επενδύσεις όλων των μορφών, ντόπιες και ξένες, και κατά συνέπεια μια χώρα πιο φιλική σε επενδύσεις, με κανόνες, όχι μπανανία, αλλά με σαφείς κανόνες, και αυτό απαιτεί να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που δεν έκανε το μνημόνιο, που έκοψε με τον Παλτά. Μισθούς, συντάξεις, δικαιώματα, συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ο βασικός στόχος δηλαδή είναι να φτιάξω μια δημόσια διοίκηση που να δουλεύει, μια δικαιοσύνη που να αποδίδει δικαιοσύνη και μάλιστα γρήγορα και αποτελεσματικά, πράγματα που πολλοί απέχουν, να ενισχύσουμε τη φορολογική διοίκηση, να κάνουμε πράγματα που εδώ και δεκαετίες έπρεπε να έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Στα ιδρυτικά κείμενα του συνασπισμού, του πολιτικού πρόγονου του ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτές οι δέσμοι των μεταρρυθμίσεων ονομαζόταν προοδευτικός εξυγχρονισμός. Και είναι δική μας ευθύνη των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων να κάνουμε πράγματα. Να πω ένα παράδειγμα για να μην κουράζω. Παραλάβω ένα κτηματολόγιο περίπου στο 0, είναι στο 30 και θα τελειώσει το 2021. Το 2021. Άλλες χώρες το έχουν τελειώσει εδώ και δεκαετίες ή αιώνες. Και αυτό δεν είναι μόνο κάτι εξυγχρονιστικό στη δημοκρατική λειτουργία, μπορεί να φέρει έσοδα, να προστατεύσει από καταπατήσεις, να διευκολύνει επενδύσεις. Με άλλα λόγια, προοδευτικό αυτή τη στιγμή είναι να απορρίψουμε κατηγορηματικά το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας που οδήγησε στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Το να μοιράζουμε λεφτά που δεν υπάρχουν, το μοντέλο της παραχολογίας, το μοντέλο του πελατειακού κράτους. Και επειδή εμείς είμαστε αριστεροί προοδευτικοί, θέλουμε μέσα από το κοινωνικό περίσσευμα, μέσα από τον παραπάνω πλούτο, να οικοδομούμε ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος που να μειώνει τις ανισότητες. Αναφέρθηκα περισσότερο στην Ελλάδα, διότι ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητώ περισσότερο για την Ευρώπη και γιατί ξέρω ότι και οι επόμενοι ομιλητές και κυρίως ο Μιχάλης θα ρίξει πλατφόρμα κυρίως ευρωπαϊκή. Στην Ευρώπη, επειδή τα πράγματα. Έχω 2-3 λεπτά. Στην Ευρώπη, επειδή τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, το άθροισμα των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων είναι μειοψηφία. Ακόμη και αν δεχτούμε ότι όλοι οι σοσιαλδημοκράτες είναι γνήσιοι σοσιαλδημοκράτες, που δεν είναι, σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και αριστεροί, είναι 300 στους 751. Και στις επόμενες ευρωεκλογές μπορεί ως άθροισμα να μείνουν και λιγότεροι, διότι η σοσιαλδημοκρατία συρρυκνώνεται, γιατί πληρώνει το κόστος της μακρόχρονης υποταγής της στα νεοφιλελεύθερα δόγματα σε πάρα πολλές χώρες. Άρα εκεί πρέπει να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο πολιτικής ενοποίησης, δημοκρατικής λογοδοσίας, ικανό να δημιουργήσει ευρύτερες συμμαχίες και πλειοψηφίες. Εδώ να θυμίσω έτσι για να δογματίσω λίγο αυτό που λέγει ο Μακαρίτης ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης, ότι η ιδέα της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης και της διεύθυνσης της πολιτικής των ανισοτήτων και της ασυδοσίας που γεννούν τα νεοφιλελεύθερα δόγματα και στην Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη είναι η πιο αριστερή και προοδευτική ιδέα. Και μόνο μια ευρεία συμμαχία με πυρήνα τις προοδευτικές δυνάμεις, αλλά που να αγκαλιάζει και άλλες δυνάμεις και πέραν της ευρύτερης αριστεράς, δημοκρατικές, προοδευτικές, κεντρώες, φιλελεύθερες δημοκρατικές, μπορεί να υπηρετήσει αυτό το στόχο. Γιατί αλλιώς θα σαρωθούν τα πάντα από τους τραμπιστές και τους συγγενείς τους, οι οποίοι διαρκώς αυξάνονται και μέσα στην Ευρώπη και γίνονται κυρίαρχο ρεύμα. Οι στόχοι εδώ είναι πολλοί, θα τους αναφέρω τηλεγραφικά. Βήματα ολοκλήρωσης και βάθησης της οικονομικής ενοποίησης και της νομισματικής ενοποίησης που είναι ατελής. Έτσι όπως είναι η ΟΝΕ αυτή τη στιγμή, λείπει ουσιαστικά το όμικρον και δεν μπορεί να είναι έτοιμη για τις επόμενες κρίσεις. Και εντείνονται οι εσωτερικές ανισότητες και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ισχυρότερο προϋπολογισμό. Τραπεζική ενοποίηση που σημαίνει και ο τρίτος πυλώνας, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγιής Καταθέσεων, γιατί αλλιώς θα κερδίζει μόνο η Φραγκφούρτη και η Βόρειη Συμμαχή της. Φορολογική εναρμόνιση για να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη των πολυεθνικών
και των πλουσίων, κοινωνικός πυλώνας για να αντιρροπήσουμε ανισότητες, κράτος δικαίου, ευρωπαϊκή απάντηση στο προσφυγικό. Και αυτά απαιτούν στόχους. Η υλοποίηση αυτών των στόχων απαιτεί μια συμμαχία μεταβλητής γεωμετρίας. Δηλαδή, όταν είναι να αντιμετωπίσεις τον φασισμό του Όρμπαν, πρέπει να συμμαχήσεις και με τους φιλελεύθερους. Αλλιώς δεν φτιάχνεις πλειοψηφίες. Όλα αυτά τώρα απαιτούν, και κλείνω με αυτό, μια νέα, πιο φρέσκια, πιο ριζοσπαστική στην πράξη και όχι απλώς στους αυτοχαρακτηρισμούς, αριστερά, ικανή να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος αυτή και όχι η άκρα δεξιά ως ψήφος διαμαρτυρίας στην κυριαρχία των νεοφιλελεύθερων δεξιόστροφων πολιτικών. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί από την ένταση των ανισοτήτων και από την αποτυχία της δεξιοκρατούμενης Ευρώπης κερδίζει η άκρα δεξιά και όχι αριστερά. Κάτι πρέπει και εμείς να κάνουμε ανεπαρκώς, κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς λάθος για να εισπράττουν το θυμό, τη διαμαρτυρία, την αντίδραση των πιο αδύναμων, η ακροδεξή και όχι η ευρύτερη αριστερά. Και νομίζω ότι πρέπει να ξαναθυμηθούμε ιδρυτικές στοχεύσεις του συνασπισμού, του πολιτικού προγόνου του ΣΥΡΙΖΑ, του βασικού πολιτικού προγόνου για να είμαι δίκαιος, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ολοένα και περισσότερο, μεγαλώνοντας, οριμάζοντας, εξελισσόμενος, ξανάρχεται και ξαναπατάει στην πολιτική προπαίδεια του συνασπισμού και της ανανεωτικής αριστεράς. Θέλουμε να υπερβούμε για να δημιουργήσουμε μια νέα αριστερά και να ανασυνθέσουμε τις πολιτικές παραδόσεις της αριστεράς στον προηγούμενο αιώνα. Της σοσιαλδημοκρατίας που μπατάρισε πολύ δεξιά και του κομμουνιστικού κινήματος που μέσω του υπαρκτού σοσιαλισμού οδήγησε σε αποτυχία και κατάρρευση, την οποία πλήρωσαν και όσοι ανήκαν στο ευρωκομμουνιστικό ρεύμα και δεν είχαν την ευθύνη και είχαν πάρει τεράστιες αποστάσεις και έγκαιρα από το σταλινισμό. Καταλήγοντας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε φτιάξει ένα πρόπλασμα αυτής της αριστεράς που ψάχνουμε, το οποίο πολύ απέχει σε επάρκεια απαντήσεων, σε μέγεθος, σε ικανότητα επιρροής από αυτό που χρειαζόμαστε. Αλλά είναι αυτό που λέμε προοδευτική συμμαχία και αποτελείται από αριστερούς φιλοευρωπαίους, προοδευτικούς σοσιαλιστές, γνήσια σοσιαλιστές, προοδευτικούς πράσινους. Και φιλοδοξούμε να βάλουμε τον πόλη για να δημιουργήσουμε μια μεγάλη αριστερά ικανή να ξανακερδίσει την ηγεμονία γύρω από προοδευτικές λύσεις και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε να διαμορφώσουμε, να συνδιαμορφώσουμε μια αριστερά η οποία να είναι πιο ριζοσπαστική και δραστικά πιο αντιφιλολεύθερη και αντιδεξιά από την υπαρκτή σοσιαλδημοκρατία και ταυτόχρονα πιο ευρωπαϊκή, πιο φιλόδοξη στο να διεκδικήσει πλειοψηφίες και διακυβέρνηση, πιο δημοκρατική, πιο εύληπτη στα μηνύματά της από την σημερινή υπαρκτή αριστερά. Αυτή είναι η πολιτική μας παράδοση, αυτή είναι η στόχευσή μας η ιστορική και έχει λάχη στο ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους που δεν μπορώ τώρα να αναλύσω, να συνεχίζει να παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ.